Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία? Ουρανό, θάλασσα, κάστρο και πολύ καλή άνθρωπο. Είτε φτιάχνεις ένα όργανο, είτε το παίζεις, πρέπει να το αγαπάς αυτό που κάνεις. Τι μυρωδιές έχει η ζωή του Μιλωνά σε αυτό το χώρο? Η πρώτη και καλύτερη μυρωδιά είναι το αλευρί. Βρισκόμαστε στην Τάφρο του κάστρου της Μεθόνης. Δεν έχω δει πιο ξεκουράστο ψαρά. Να το. Βγάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε. Ωραία Παναγία μου. Προορισμός μας η Δυτική Μεσσηνία. Με τις δαντελωτές ακτές, τα ιστορικά αξιοθέατα, τις καστροπολιτείες και τις όμορφες διαδρομές. Άλλο ένα ταξίδι, χωρίς χάρτη, μόλις ξεκίνησε. Φτάσαμε στην Κυπαρισία. Θα μπούμε εντός της πόλης να κάνουμε μια σύντομη βολτούλα, να ακολουθήσουμε τον εμπορικό δρόμο για να φτάσουμε πάνω στην Άνω Πόλη και το κάστρο. Λίγο πιο κάτω από το κάστρο της Κυπαρισίας θα επισκεπτώ έναν ιδιαίτερο και ιστορικό χώρο. Τον παλιό νερόμυλο που αλέθει αλεύρι μέχρι και σήμερα. Βρίσκομαι στην περιοχή των Μήλων στην Κυπαρισία και εδώ, σε αυτήν εδώ τη ρεματιά, λειτουργούσαν 10 νερόμυλοι. Ένας από αυτούς σώζεται μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άσο και να μας πει περισσότερα για την ιστορία αυτών των νερόμυλων και το ρόλο τους στην κοινωνία της Κυπαρισίας. Να σου βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ ιστορικό μέρος εδώ της περιοχής, σε έναν παλιό νερόμυλο που λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Ακριβώς. Είμαστε από τους λίγους νερόμυλους οι οποίοι είναι σε λειτουργία, γιατί οι περισσότεροι είναι μουσιακοί. Τους λείπουν υλικά δηλαδή και δεν μπορούν να δουλέψουν, αλλά είναι επισκέψιμοι χώροι. Ο δικός μας, τα πρώτα στοιχεία που τον αναφέρουν είναι δεκαετία 1850. Είναι πολύ πιθανόν να λειτουργούσε πιο παλιότερα όμως και επί τουρκοκρατίας. Λειτουργούσε συνεχώς, ασταμάτητα, μέχρι το 1974. Σταμάτησε ο Μήλος μαζί με τους άλλους επάνω. Οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα ήταν γιατί πήρε τα νερά ο Δήμος για την πόλη, αλλά βασικά δεν είχαν και πολλή δουλειά πια οι νερόμυλοι, γιατί είχαν αρχίσει και βγαίνανε από τη δεκαετία του 60 τα βιομηχανικά άλευρα στην αγορά. Σταμάτησε, έμεινε κλειστός για 30 χρόνια. Το 2006 ο Μήλος πουλιόταν από τον κληρονόμο, από τον εγγονό του Μιλωνά. Μια φιλική μας οικογένεια, η οικογένεια Μυρζιάδη λοιπόν, είδε το μικρό θησαυρό που υπήρχε εδώ, αγοράστηκε και το 2009 ξεκινήσαμε την αναστήλωση. Όλος ο μηχανισμός είναι ο παλιός που έχουμε, εκτός από τα ξύλινα μέρη που είχαν φθάρει πάρα πολύ και τα αλλάξαμε όλα. Και το 2013, πια χαρακτηρισμένο και μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, μπήκαμε σε λειτουργία. Φέραμε το νερό και δούλεψε κατευθείαν ο Μήλος, χωρίς να έχουμε καμία άλλη επιβάρυνση. Δεν είχε χαλάσει τίποτα δηλαδή, ξανά μπήκε σε λειτουργία. Και έτσι σήμερα είναι ο χώρος αυτός όπως τον βλέπουμε τώρα. Λειτουργούσε πάντα εδώ, επειδή είναι ο μόνος Μήλος από τους 10 που υπήρχαν εδώ μέσα, επειδή ήταν πάνω στο δρόμο, λειτουργούσε πάντα και καφενείο και μπακάλικο. Από πάντα. Από πάντα, εδώ όπως μπαίνουμε ήταν το καφενεδάκι, στο βάθος ήταν το μπακάλικο και πάνω ήταν το σπίτι του Μιλωνά. Εμείς διατηρήσαμε και τις τρεις αυτές δραστηριότητες για να μην χαλάσουμε κάτι από εκείνα που το οποίο έχει πίσω του στην ιστορία. Πόσοι μήλοι ήταν σε όλη τη ρεματιά?
Εδώ υπήρχαν 10 νερόμυλοι. Το νερό ερχόταν, το δικό μας το χωριό λέγεται Μύλ. Το επόμενο χωριό λέγεται Βρύσες. Από εκεί ερχόταν το νερό γιατί έχει άφθονες πηγές και λειτουργούσαν όλες οι φτερωτές, όλοι οι μύλοι, με το ίδιο νερό, με ένα δίκτυο από αυλάκια. Δηλαδή ο ένας μύλος γίναγε η φτερωτή του, τον πήγαινε στον πιο παρακάτω, στον πιο χαμηλά. Και έτσι δουλεύαν όλοι οι μύλοι με το ίδιο νερό. Η δύναμη του νερού γυρίζει πέτρα και αλέθει το σιτάρι. Για πολλά χρόνια, 10 νερόμυλοι υπήρχαν στην περιοχή, αυτός λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Όχι. Το 1998 κατεβήκαμε από Αθήνα μαζί με τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου είναι από εδώ η καταγωγή της. Και έτσι έχουμε κατασταθεί τώρα εδώ και 26 χρόνια, πόσα είναι, μόνιμη κάτοικη στην Κυπαρισσία. Πόσο σημαντικός ήταν ο νερόμυλος για εκείνη την εποχή? Ίσως από τα πιο σημαντικότερα πράγματα της κοινωνίας, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος για να έχουν αλεύρι και ψωμί στο τραπέζι τους. Έπρεπε να σπείρουνε, κάθε οικογένεια να φροντίσει δηλαδή, να φέρει το σιτάρι στο νερόμυλο να αλεστεί για να έχουν αυτάρκεια. Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε τρόπος, πεινάγανε. Και ένας τόπος συνάντησης. Και ένας τόπος συνάντησης. Εδώ ήταν πάντα που συγκεντρωνόταν και συζητάγανε τα εμπορικά τους, τις εμπορικές τους συναλλαγές, τα κουτσοπολιά τους, τα προξενιά τους. Πάντα οι νερόμυλοι και ο δικός μας είχαν αυτό το χαρακτηριστικό. Σήμερα ποια μέρη αποτελεί το νερόμυλος? Τα στοιχεία που είχε και στην ιστορία του, αυτά έχουμε κρατήσει. Έχουμε το νερόμυλο εδώ, ο οποίος είναι λειτουργικότατος. Χρησιμοποιούμε το αλεύρι για τα προϊόντα μας και επάνω για το πρωινό μας που φτιάχνουμε. Τι κάνουμε, ψώμι, ψωμί, πίτες από το αλεύρι μας. Α, το κατευθείαν από εδώ. Βέβαια. Λειτουργεί το καφενείο, όπως είπαμε, που το διατηρούσε πάντα, και το μπακαλικάκι μας. Εμείς εκείνο που αξιοποιήσαμε είναι το κτήμα, το οποίο το φροντίσαμε και το φροντίζουμε πολύ καλά. Εκεί κάναμε θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα σε συνθέτες, σε ποιητές. Είχαμε κάθε καλοκαίρι ένα τουρνουά σκάκι σε συνεργασία με το Σκακιστικό Όμιλο Φιλιατρών. Το διήμερο της συνωγνωσίας είχαμε όλους τους τριφύλιους εδώ, οι οποίους να παρουσιάζουν τις ετικέτες τους. Αυτά ήταν μέχρι τον COVID. Τώρα αλλάζουμε το χώρο κάτω, ήδη έχουμε βάλει μουριές και αυτά, για να τον κάνουμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Είσαι χαρούμενος εδώ? Φυσικά είμαι χαρούμενος. Θα έλεγα ότι είμαι και τυχερός. Γιατί εδώ και 11 χρόνια που είμαι μελωνάς του Μύλου, το περιβάλλον εδώ του Μύλου είναι τόσο ευχάριστο που πραγματικά δεν έχω λόγια με τους φίλους που έχουμε κάνει, τις φιλίες μας, με την επικοινωνία. Βλέπεις τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται, την ευχαρίστηση που επισκέπτονται ένα τέτοιο χώρο, και αυτό εμένα και την γυναίκα μου δηλαδή μας γεμίζει χαρά. Αφήνοντας πίσω τη σύγχρονη πόλη της Κυπαρισσίας, παίρνω τον δρόμο που οδηγεί στο κάστρο. Κόντρα, όπως τον λένε και οι ντόπιοι, γιατί είναι ανηφορικός. Η βόλτα στην άνω πόλη της Κυπαρισσίας αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό ταξιδευτή. Χάθηκα για λίγη ώρα στα καλντερίμια και στα σοκάκια. Αυτή είναι η παλιά πόλη της Κυπαρισσίας, γνωστή και ως Άνω Πόλη, κτισμένη στον καταπράσινο λόφο, στεφανωμένη από το κάστρο της πόλης. Μιλάμε για έναν παραδοσιακό, όμορφο οικισμό, γεμάτο γραφικά καλντερίμια, λιθόστρωτους δρόμους, όμορφα αρχοντικά, νεοκλασικά, σαν να ξεπηδούν μέσα από καρποστάλ. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια,
Το κάστρο είναι σφραγίδα της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής και με βάση τη μυθολογία ήταν κτίσμα γιγάντων. Τρεις καλοί φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος και ο Κώστας. Τους συνάντησα στη μέση της πόλης να παίζουν ρεμπέτικα. Δεν χάνονται αυτά. Ξύλα τα παραθύρια σου και χαμηλά κοιτούνε κι όταν με ειδούνε και έρχομαι δίχως αέρα κλούνε κι όταν με ειδούνε και έρχομαι δίχως αέρα κλούνε. Μαζεύεστε συχνά εδώ? Βεβαίως. Όσο μπορούμε, όσο επιτρέπουν οι ασχολίες. Σας ενώνει η μουσική? Εκτός από τη μουσική έχουμε και φιλία, έχουμε και κουμπαριές. Το κοινό μας στοιχείο όμως, ο κοινός παραγωγός είναι η μουσική. Στην οποία όλοι είμαστε ερασιτέχνες, πρέπει να σου πούμε. Δεν παίζει κανείς μας επαγγελματικά. Παίζουμε για μας, για το κέφι μας, για την παρέα μας, για τους φίλους. Και περνάμε λίγο τις ώρες μας, όσες έχουμε ελεύθερες. Ψήλα τη χτίζει στη φωλιά και θα λυγίσει ο κλόνος. Τι σας φέρνει στην Κυπαρισία? Στην Κυπαρισία με φέρνει, εγώ έχω μεγαλώσει εδώ, έχω γεννηθεί, εδώ έχουμε παίξει, εδώ είναι όλα τα παιδικά μου χρόνια. Κάποια στιγμή λείψαμε για λίγο στην Αθήνα και επιστρέψαμε πάλι εδώ και εδώ θα μείνουμε δηλαδή. Εγώ βρέθηκα στην Κυπαρισία για επαγγελματικούς λόγους το 1995. Είναι μια πόλη με τον ουρανό της, με το κάστρο της, με το βουνό της, με τη θάλασσά της, είναι πανέμορφη και έτυχε να συναντήσω και να αποκτήσω και πολύ καλούς φίλους. Και έτσι έμεινα πια, θεωρώ τον εαυτό μου Κυπαρίσιο. Μένω πια, είναι το σπίτι μου εδώ, τα παιδιά μου εδώ, η δουλειά μου ακόμα εδώ και δεν σκοπεύω να φύγω. Βασιλικό στη γλάστρα σου, τι θέλεις και ποτίζεις. Εγώ έχω καταγωγή από την Κυπαρισία, τον πατέρα μου από εδώ. Είμαι γέννημα θρέμα από την Αργυρούπολη. Είχε ο πατέρας μου ένα εξοχικό, ερχόμουν τα καλοκαίρια, γνώρισα τη γυναίκα μου και αποφασίσαμε να ζήσουμε από εδώ και πέρα εδώ στην Κυπαρισία, εδώ και 10 χρόνια είμαι. Χρήστο, με τι ασχολείσαι? Γιατρός είμαι. Είμαι γιατρός, κάνω ιδιωτικό επάγγελμα και όπως καταλαβαίνεις είναι όλη μέρα γεμάτη. Μπορούμε να παίζουμε αργίες ή Σάββατα ή Κυριακές ή βράδια όταν ευκαιρούμε, όταν μπορούμε. Δυστυχώς, γιατί θα ήθελα περισσότερο να γεμίζει το χρόνο μου η μουσική, αλλά δεν γίνεται. Τι σε γεμίζει από τη μουσική? Το άκουσμα, το παίξιμο, η απομυθοποίηση από μερικών τραγουδιών, γιατί είναι αλλιώς να τα ακούς χωρίς να τα παίζεις και αλλιώς να τα παίζεις. Γνωρίζεις τα μυστικά της, γνωρίζεις. Εν πάση περιπτώσει, η μουσική είναι ένα εργαλείο που μπορεί να επικοινωνήσει κανείς με οποιονδήποτε και με οποιαδήποτε γλώσσα, σε οποιοδήποτε άνθρωπο, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει τους στίχους μας, καταλαβαίνει τις νότες μας. Αυτό είναι πολύ μεγάλο προτέρημα. Θα την έλεγα παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, χάσα μαύρα μαλλιά. Ο Δημήτρης είναι και οργανωποιός και ακριβώς δίπλα μας έχει το εργαστήρι του. Θέλετε να δείτε πώς φτιάχνετε ένα μπουζούκι από το μηδέν? Είτε φτιάχνεις ένα όργανο από την αρχή, είτε παίζεις ένα όργανο, πρέπει να τα αγαπάς. Και εσύ από ό,τι φαίνεται τα αγαπάς πολύ. Πάρα πολύ. Εδώ μέσα περνάμε πολλή ώρα.
φτιάχνοντας, χαλώντας, πειραματίζοντας και προχωράμε. Δημήτρη, πόσα χρόνια ασχολείσαι? Ασχολούμαι γύρω στα 15 χρόνια. Ξεκίνησα σαν παίχτης να είμαι στη μουσική, να παίζω λίγο μπουζούκι. Αυτό μου έδωσε την ευκαιρία μέσα από τα εργαστήρια που πηγαίνουμε εμείς στη μουσική να κάνουμε τις επισκευές μας, τα σέρβ μας, να με εντυπωσιάσει αυτός ο χώρος. Και πριν αρκετά χρόνια άρχισα δειλάμε ένα σεμινάριο που έκανα στον Γιώργο τον Καρελά. Εκεί μας έδωσε όλα τα φώτα του και ήταν αυτό που μου έλειπε. Οπότε σίγουρα οι πρώτες εικόνες που είδες από τότε, κάτι ξύπνησε μέσα σου και είπες θέλω να κάνω κι εγώ το ίδιο. Ναι, βέβαια. Η μυρωδιά του ξύλου, των υλικών όλων αυτό που έχει, σε μαγεύει. Ποια είναι τα πιο σημαντικά υλικά? Τα πιο σημαντικά είναι το ξύλο. Τα ξύλο είναι, ξεκινάμε, αυτό είναι, ας πούμε, είναι τοπική μουριά εδώ από την Κυπαρισσία, την έχω γύρω στα 14 χρόνια, 13. Και αυτό τι κάνουμε, φτιάχνουμε το σκάφος, η μουριά είναι για το σκάφος του. Θα το κόψουμε στην κορδέλα μας, θα το λεπτύνουμε, θα το κάνουμε ντούγες που λέμε και μετά... Ντούγες. Ναι. Και αφού με νερό και με φωτιά θα το φέρουμε σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Θα το βάλουμε στο καλούπι μας. Και ξεκινάς τη διαδικασία με ψαρόγκολα, παραδοσιακή κόλλη. Εδώ είναι ο τάκος που κολλάει πάνω το τέτοιο. Και παίρνουμε τα φιλέτα μας, είτε θέλουμε μαύρο αναλόγως, είτε θέλουμε να το διακοσμήσουμε. Και αυτό είναι καπλαμάς, είναι ξύλο. Και βάζουμε μία από εδώ, μία από εκεί. Και χτίζεται έτσι. Θα έρθει, θα το ξεκαλουπώσουμε και θα μας βγει αυτό εδώ. Αυτή είναι η βάση δηλαδή. Αυτή είναι η βάση του μπουζουκιού. Εδώ έχουμε το μάνικο. Πώς το είπες? Αυτός είναι ο μάνικος. Είναι το δεύτερο μέρος, κύριο μέρος του μπουζουκιού. Όταν θα βάλουμε το μπράτσο και θα μπουν και οι χορδές στο τέλος, υπάρχει μια μάχη που λέμε. Τραβάει, δηλαδή να φανταστείς, κάθε χορδή μπορεί να τραβήξει 6, 7, 8 κιλά κάθε μία. Βάλε 6 χορδές στο εξάχορδο και 8 στο οχτάχορδο. Και οπότε πρέπει να υπολογίσεις αυτή τη δύναμη. Και ένα θα τραβάει, ένα θα δίνει. Ο χρόνος που κάνει ένα όργανο για να, ας πούμε, ένα μπουζούκι είναι 5-6 μήνες τουλάχιστον. Χρειάζονται 6 μήνες. Ναι. Κοίταξε, δεν ασχολείσαι αποκλειστικά με αυτό. Υπάρχουν στάδια. Στάδια να τα αφήσεις, να τραβήξουν οι κόλλες. Τα βερνίκια, γιατί χρησιμοποιούμε φυσικά βερνίκια εμείς εδώ, γομολάκα, και αυτά θέλουν χρόνο. Μετά, αφού βάλουμε το μάνικο, μπαίνει και ο τάκος εδώ πίσω, μετά πάμε στο καπάκι. Το καπάκι είναι αυτό εδώ. Είναι και... αυτό που στολίζουμε κιόλας. Μπράβο, είναι αυτό εδώ πέρα. Και εδώ είναι όλη η δουλειά, ας πούμε, συν τη άλλη, εδώ είναι η λεπτομέρεια το τι θα σου βγάλει ο ήχος. Κάθε ξύλο δεν είναι ποτέ ίδιο και δεν βγαίνει ποτέ ίδιο όργανο. Το να βγάλεις κάποιο όργανο πρίμο ή να το βγάλεις μπάσο, αυτό το μπορείς να το κανονίσεις από το καπάκι. Αλλά ίδιο δεν θα είναι κανένα, γιατί κανένα ξύλο δεν είναι ίδιο μεταξύ τους. Ποια είναι πιο κορυφαία στιγμή από όλη αυτή τη διαδικασία? Φυσικά είναι όταν βάζεις τις χορδές και ακούς αυτό που έκανες μήνες να φτιάξεις και το αποτέλεσμα. Όταν τα δίνεις τα όργανα, στεναχωριέσαι? Στην αρχή τα ερωτευόμουν. Αν δεν έχεις δει ηλιοβασίλεμα στην Κυπαρισσία, τότε δεν έχεις δει πουθενά. Hey,
φτάσει λίγο πριν τη Γιάλωβα, γιατί ήταν μια πινακίδα που έλεγε πως καταράχτη καλάμαρι. Και ως γνωστόν, εφόσον μας αρέσουν οι καταράκτες και τα καλαμάρια, τα όμορφα φυσικά τοπία, πάμε να τον ανακαλύψουμε. Η φύση ανθισμένη, κατάφυτη, γεμάτο ελιές. Παιδιά, κανένα τέταρτο θα περπατήσουμε, οπότε πάρτε και νεράκια μαζί, για να τα έχουμε όλα. Λοιπόν, από εκείνο το μονοπάτι. Το Port Bagaz. Αδρανίκη, πάρεις τα κλειδάκια, που είσαι η πιο υπεύθυνη. Καλάμαρις, καλαμάρις. Όπως και να έχει, welcome to the jungle. Εύκολη διαδρομή τα πρώτα μέτρα, όμορφη, μέσα στο πράσινο. Είμαστε χωμένοι μέσα στη ρεματιά αυτή τη στιγμή και κινούμαστε κατηφορικά. Ήδη αρχίζω και ακούω τον ήχο του καταράκτη και αυτός είναι ο οδηγός μας. Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος με πάρα πολλά κρυμμένα μυστικά και ένα από αυτά είναι και αυτός εδώ ο καταράκτης. Η φύση της είναι μαγική, εντυπωσιακή και πάρα πολύ διαφορετική. Δηλαδή, διασχίζοντας λίγα μόλις χιλιόμετρα, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Ξαφνικά, είδατε, από εκεί που ήμασταν μέσα στους ελαιώνες, βρεθήκαμε ξαφνικά μέσα στη ζούγκλα. Σε αυτό το εξωτικό τοπίο. Αυτός λοιπόν είναι ο καταράκτης του Καλάμαρι. Το μέρος είναι εντυπωσιακό. Μια ζούγκλα. Έμορφα. Αν τα βιβλία που διαβάζαμε μικρή μιλούσαν για νεραϊδότοπους, τότε σίγουρα ένα από αυτούς είναι αυτό εδώ το μέρος. Οπότε αν έρθετε στην περιοχή να κάνετε μια στάση εδώ, παιδιά, 15 λεπτά περπάτημα από το σημείο του πάρκινγκ που αφήνει στο αυτοκίνητο, εύκολο μονοπάτι, οι άνθρωποι έχουν κάνει δουλειά, έχουν δημιουργήσει σκαλάκια και διάφορα έτσι σημεία που βοηθούν την πεζοπορία. Ωστόσο, τα τελευταία μέτρα θέλει προσοχή, γλιστράει, οπότε πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μποτάκια στραγάνε. Θα αφήσω τώρα λίγο την κάμερα και θα χαθώ για λίγα λεπτά στην ομορφιά αυτού του καταράκτη. La nuit est si longue devant ce martini. Αφήνουμε πίσω μας την Κυπαρισία και κινούμαστε νότια προς την Πύλο. Αν σας αρέσουν τα ταξίδια με αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα, τότε σίγουρα πρέπει να κάνετε αυτή τη διαδρομή. Δεξιά μας το μπλε του Ιωνίου και από την άλλη πλευρά οι ατέλειωτοι ελαιώνες. Φτάσαμε στην Πύλο, κτισμένη αμφιθεατρικά, κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει έναν νησιώτικο οικισμό.
μόλις έφτασε και ο Αλέξανδρος στο λιμάνι για να πάμε μαζί μια όμορφη βαρκάδα έξω από την πύλο. Καλημέρα! Στην ώρα σου! Έλα, έτοιμος. Οπ, μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε στο λιμάνι της Πύλου, η όμορφη Πύλος. Παλιά είχε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο σε πλοία που ερχόταν και φορτώνανε και έκαναν αναφοδιασμούς. Υπήρξε μέρα να έχει 20-25 καράβια μέσα. Βασικό σημείο. Τι ψάρια πιάσαμε? Ψάρουμε με το καλάμι. Πιάνουμε ψάρια. Έχουμε τώρα κάποιους ροφούς, στήρες, μπορούμε να τα δούμε τα ψάρια. Το πρωί τα έβγαλες αυτά? Αυτά τα έβγαλα το πρωί και θα το δείτε ότι τα περισσότερα ψάρια είναι ζωντανά. Αυτό είναι ένα ροφάκι. Ροφάκι. Είναι πάνω από 3 κιλά. Το βλέπετε, είναι ζωντανό το ψάρι. Όπως είναι. Ξεκινάμε μία στήρα. Πού είμαστε? Είναι δεύτερη στήρα. Αυτή είναι μια συναγρίδα. Η συναγρίδα όταν αρχίσει και πεθαίνει αλλάζει χρώμα και θα ασπρίσει στο τέλος. Θα ασπρίσει και θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Όταν θα ασπρίσει θα γίνει άσπρη και μετά θα ξαναέρθει φέρει τα χρώματά της κανονικά. Έτσι είναι τα ζωντανά, τα φρέσκα ψάρια. Αυτή είναι η στήρα μας. Ζωντανό φρέσκο ψάρι το βλέπεις και από τα σβράγχια εδώ. Βλέπεις που είναι σαν φωτιά, κόκκινο. Τα πρώτα ψάρια είναι τα ψάρια που πουλούνται ακριβά, θεωρούνται νόστιμα και είναι καθαρά ψάρια. Δεύτερα ψάρια μπορούμε να πούμε το σκάρο, να πούμε κάποια άλλα μικρόψαρα. Αυτά τα ψάρια θεωρούνται πρώτα ψάρια όλα. Και ο ροφός είναι το βασιλικό ψάρι, τον τρόπο του ψαρού του φεκάδων, το κυνηγάει όλος ο κόσμος. Μια μεγάλη αγάπη για αυτό το ψάρι. Όμορφο ψάρι. Όμορφο ψάρι. Στην αρχή νόμιζα πως τα ψάρια δεν τα έπιασε ο Αλέξανδρος και τα έφερε μαζί του για να μας εντυπωσιάσει. Μέχρι να πιάσουμε παρέα μια συναγρίδα περίπου 2 κιλά. Σε τι βάθος είμαστε? Τώρα είμαστε στα 50 μέτρα ψαρεύουμε. Κοιτάμε στο πεθόμετρο να μπορούμε να δούμε ένα ψάρι. Όταν έχεις καλή τεχνολογία, βλέπεις ένα ψάρι, δολώνεις το δόλο σου. Ζωντανό δόλωμα. Ζωντανό προτιμάμε καλύτερα όταν έχουμε ζωντανό. Κοιτάμε να έχουμε ζωντανό. Δουλεύουν και τα ψεύτικα, δουλεύουν όλα τα. Τώρα έχουμε ζωντανό, θα βάλουμε ζωντανό. Αυτό τι είναι, σουπιά? Αυτή είναι σουπιά ζωντανή. Είναι με τη μέθοδο της ζόγκας όπως λέμε. Α, μπράβο, ναι. Τριαγκίστρια. Ναι, τριαγκίστρια. Προσπαθούμε να μην την πληγώσουμε πολύ. Και να την έχουμε δέριξη. Αυτή είναι σουπιά. Μας έκανε και χάλια. Προσπαθούμε να μείνουμε ακίνητοι στο σημείο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να πιάσουμε ένα ψαράκι. Βλέπουμε στο βυθόμετρο κάτω σηκωμένο ένα ψάρι. Άμα δεις τη γραμμούλα κάτω, κάποιοι που γνωρίζουν πάνω. Αυτά εκεί που βλέπουμε δηλαδή είναι ψαριά. Ναι, σηκώνουμε ένα ψάρι. Αν θα καταφέρουμε να το πιάσουμε. Δεν έχω δει πιο ξεκούραστο ψαρά. Το θέμα είναι να μπορείς να ψαρεύεις και να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να το κάνεις άνετα. Δεν είναι μόνο το μεροκάματο ή να πάμε σπίτι μόνο λεφτά. Κοιτάμε να μπορούμε να περάσουμε και ευχάριστα. Πιάσε την απόχελα τώρα να το βάλεις μέσα. Ωρε Παναγία μου! Να το. Wow. Βάλ' τη μέσα. Πιάσ' το. Σήκω τη. Αυτά είμαστε. Ωρε Παναγία μου. Καλά πήγε να φάει τόσο μεγάλο δόλωμα. Βέβαια. Λέμαργη. Έχουμε μία συναγρίδα, περίπου 1,5 κιλό. Τώρα θα τα βάλουμε στον παγό. Τα ψάρια παγώνονται όλα. Με το που βγαίνουν έξω είναι σε παγόνωρο και παγώνονται για να διατηρούνται πάντα φρέσκα. Όλα τα ψάρια. Αφού πρώτα όμως χάσαμε μία,
Για λίγο, βασικά μόλις τη φέραμε πάνω. Εδώ με την απόχη. Και έφυγε. Αλλά όπως είπε και ο Αλέξανδρος, δεν χάσαμε ένα ψάρι, γιατί δεν ήταν ποτέ δικό μας. Ό,τι είναι στη βάρκα είναι δικό μας. Ήχο! Πάμε! Αδρονίκη ψάρι! Για πάχει να το βάλω. Ωραία! Το πιο πιθανό να είναι συναγρίδα μικρή. Όχι! Μας έφυγε! Όχι! Μας έφυγε! Όχι, δεν έφυγε! Το πιάτο του ψαρά 9 φορές είναι αδιανό και μια γεμάτο. Εμείς γουρλίδες. Αυτή τη μια φορά γεμάτο. Ακυβέρνητο καράβι, η αγάπη μας, να βαγίσαμε και ποιο μας. Βρίσκομαι πάνω στην νησίδα Σφακτηρία. Απέναντί μας η Πύλος και το Κάστρο. Η Σφακτηρία στο παρελθόν ήταν ορμητήριο, καθώς το σχήμα της και η θέση της προστάτευε τη δυτική πλευρά του Κάστρου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από τα ομηρικά χρόνια και το ρήμα σφάζω, που σημαίνει θυσιάζω. Γιατί εδώ πάνω οι αρχαίοι Πελοποννήσιοι έκαναν θυσίες προς τον Ποσειδώνα. Το τοπίο, παιδιά, είναι τόσο άγριο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Τι να πω για αυτό το μέρος, τι να πω, την ενέργεια, την αγρίλα του τοπίου και κάτω από τα πόδια μου το χάος. Ανάμεσα στους δύο βράχους από κάτω μου υπάρχει μια στοά που την ονομάζουν Τρυπητό. Απολαύστε! Είναι τρομακτική η ενέργεια που βιώνεις φτάνοντας πάνω στη βραχονησίδα να είσαι εσύ και η θάλασσα και κανείς άλλος. Ενεργειακά κορυφώνεσαι εκείνη τη στιγμή και χάνεσαι. Αυτός είναι ο φάρος της νησίδας και αυτά τα ερείπια του παλιού φάρου.
επόμενη στάση είναι στη Ρώσικη Εκκλησία, που η οποία είναι ο Άγιος Νικόλαος. Έκτισαν οι Ρώσοι προς τιμήν αυτών που έπεσαν στη μάχη της Πακτηρίας του 1825. Ναι. Πρώτη φορά μου βλέπω ξύλινη εκκλησία. Ρωσική εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Χτισμένη το 1997 προς τιμήν των Ρώσων πεσόντων στη μάχη του Ναβαρίνου. Το εσωτερικό της λιτή. Συναντορίζει αυτός ο ήχος. Αυτός ο ήχος είναι ηρεμία. Σε αναγνωρίζει, σε ηρεμεί, σε κάνει έναν άλλον άνθρωπο. Σε έναν απλόν άνθρωπο, δηλαδή. Ό,τι πιο ευχάριστο μπορεί να έχεις στην ημέρα σου. Αλέξανδρε, πού είμαστε? Είμαστε που είδε κοιλιά. Μια φανταστική παραλία. Ωραίες αμμουθήνες, αμόλοφοι. Ένα από τα ομορφότερα σημεία της Ελλάδος και πολύ φωτογραφημένη. Ανατολικά μας είναι η λιμνοθάλασσα το Διβάρι, οποία έχει τον Ερωδιό μέσα στα δουλειά και είναι από τις καλύτερες λιμνοθάλασσες. Πίσω από το Διβάρι είναι νότια, είναι η όρμος Ναβαρίνο και νότιο-δυτικά είναι η Σφακτηρία. Έρχεσαι συχνά εδώ? Πάρα πολλές φορές, αγαπάω αυτό το μέρος. Μου αρέσει, είναι όμορφο μέρος, έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι, έχει ωραίες φυσικές ομορφιές επάνω, καλός ψαρότοπος και ωραίο και για πεζοπορία, για βόλτα και τα πάντα. Τι ξεχωρίζει από αυτήν την παραλία? Να μου διάτης. Το στυλ της και την καθαρότητα που έχει. Μια λωρίδα γης χωρίζει τη λιμνοθάλασσα της Γιάλωβας με τη Βοηδοκοιλιά. Μια από τις ομορφότερες παραλίες του κόσμου. Πιθανότατα το όνομά της πηγάζει από το σχήμα της που θυμίζει κοιλιά βοδιού. Από ψηλά η εικόνα της, εντυπωσιακή. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα τα Καλαμάτα, είναι μεγάλο σαν Μεθόνη. Έφυγα από εδώ στα 18 μου, 19, πήγα Καλαμάτα, δραστηριοποιήθηκα επαγγελματικά. Οι γονείς μου υπήρχαν όμως στη Μεθόνη. Πηγαίνω ερχόμουν συνεχώς. Ξεκίνησα να μένω Καλαμάτα, τώρα που δημιούργησα οικογένεια, ξαναπροσπαθώ να δραστηριοποιηθώ επαγγελματικά πάλι στη Μεθόνη. Είναι μέρος που έχω αγαπήσει, μέρος που μου αρέσει και μέρος που θέλω να είμαι εδώ. Ψάρευες από μικρός? Μικρός ψάρευα ερασιτεχνικά με διάφορους ψαράδες, μόνος με το ψαροντούφωκο, μετά με το καλάμι. Μετά ήρθε η αγάπη πολύ μεγάλη για τη θάλασσα. Προσπάθησα να το κάνω όσο περισσότερο μπορώ. Είδα ότι μου άρεσε περισσότερο και έφτασα στο σημείο να γίνω επαγγελματίας ψαράς. Κοιμάσαι τη βάρκα? Πάρα πολλές φορές. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα. Αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν το κάνω από ανάγκη, δηλαδή να έρθω με το ζόρι. Μου αρέσει να είμαι στη θάλασσα και ψαρεύω και γενικά εγώ με καλάμι. Δεν είμαι όπως είναι οι παραδοσιακοί ψαράδες να πάνε μόνο με δίχτυα ή μόνο με παραγάδια. Ψαρεύω όλα τα εργαλεία στην εποχή τους.
Και στην Αγρία πώς είναι οι καλύτερες, σκάρα. Ψητή. Ψητή. Τα μαυρό ψάρια είναι πιο πολύ για σούπες και βραστά ψάρια. Η συναγρίδα είναι ψητή. Φύγαμε για ψισταριά. Φύγαμε. Έλα, κλείστα όλα. Έλα, σου βγαίνω, ό,τι έγραψε, έγραψε. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην Τάφρο του κάστρου της Μεθόνης, η οποία Τάφρος ήταν οχυρωματικό έργο και χρησιμεύε στην προστασία του κάστρου από τις επιθέσεις από το βορρά. Ο χώρος ήταν γεμάτος νερό. Τώρα βέβαια δεν βλέπουμε νερό εδώ, γιατί απλούστατα ένας ποταμός που διασχίζει τη Μεθόνη δημιούργησε προσχώσεις, το νερό υποχώρησε και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νερό. Τότε όμως υπήρχε νερό και προστάτευε και το κάστρο. Πότε και από ποιους χτίστηκε το κάστρο? Το κάστρο ξεκίνησε να χτίζεται από τους Ενετούς. Τον 13ο αιώνα, μετά από τη συμφωνία της Απιέτζας, όταν οι Φράγκοι παραχώρησαν την περιοχή στους Ενετούς. Τότε λοιπόν, σε μια προϋπάρχουσα οχύρωση, χαμηλή βέβαια, άρχισε να χτίζεται το κάστρο και στη συνέχεια τα τείχη ιδιαίτερα ενισχύονταν από τους εκάστοτε κατακτητές. Ήρθαν οι Οθωμανοί, ξανά ήρθαν οι Βενετοί, ξανά ήρθαν οι Οθωμανοί και έφτασε στη μορφή που είναι σήμερα. Πώς είναι η ζωή στη σύγχρονη Μεθόνη? Η ζωή στη σύγχρονη Μεθόνη την περίοδο του χειμώνα είναι ήρεμη. Βέβαια υπάρχουν οι ασχολίες του κόσμου, κυρίως οι αγροτικές, και το βασικό μας προϊόν βέβαια είναι το λάδι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτή την περίοδο ο κόσμος προετοιμάζεται για την σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει από το Πάσχα, μια και είναι και αργά φέτος το Πάσχα, και φτάνει μέχρι Σεπτέμβρη και Οκτώβρη ακόμα. Εσύ μεγάλωσες εδώ? Εγώ είμαι γέννημα Θρέμα Μεθονέως, έχω μεγαλώσει εδώ, ζω εδώ και είμαι ευχαριστημένος που ζω σε αυτόν τον τόπο. Το ακόμα καλύτερο είναι ότι διδάσκω στο σχολείο που και εγώ φοίτησα τα μαθητικά μου χρόνια και μάλιστα είμαι διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο της Μεθόνης, το οποίο έχει την επωνυμία Γεωργακοπούλιο Σχολείο. Όταν πρωτοήρθα ως δάσκαλος βέβαια στο σχολείο, μου φάνηκε πολύ περίεργο, γιατί θυμήθηκα τα παιδικά μου χρόνια, τις συγκεκριμένες αίθουσες που πήγαινα κι εγώ ως μαθητής. Εξάλλου το σχολείο έτσι ήταν, όπως είναι και τώρα, ήταν και τότε, γιατί έχει χτιστεί γύρω στο 1950, άρχισε να χτίζεται. Άρα λοιπόν ήταν κάτι το περίεργο και ταυτόχρονα έτσι το εξαιρετικό για μένα, που από τα να κάθομαι στα θρανία κάθισα στην έδρα. Πώς ένιωσε γι' αυτό? Συνειδητοποίησα ότι το να είσαι στον τόπο σου και να έχεις τα παιδιά του τόπου σου να τα διδάξεις και να τους μιλάς για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα το ευχαριστιέμαι και εγώ. Και συνεχίζω ακόμα, αν και είμαι διευθυντής, έχω μαθήματα σε τάξεις και συγκεκριμένα το μάθημα το οποίο κάνω που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η ιστορία. Θα πρέπει να είναι συγκινητικό πάντως να δουλεύεις μπροστά από τα θρανία που μαθήτευσες. Ταυτίζεσαι με τα παιδιά? Φυσικά. Με τα παιδιά ταυτίζομαι πάρα πολύ. Με τα παιδιά πέρα τα μαθήματα κάνουμε διάφορες δράσεις. Έχουμε συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Έχουμε βραβευτεί σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς. Ακόμα και για το κάστρο έχουμε δικό μας project. Τα παιδιά μας, να ξέρετε, ότι γίνονται ξεναγοί σε σχολεία τα οποία έρχονται από άλλα μέρη και τους ξεναγούν μέσα από παιχνίδι μέσα στο κάστρο. Ένας ξεναγός μαθητής πού θα με πήγαινε εδώ στη Μεθόνη? Ένας ξεναγός μαθητής
πρώτη σημείο είναι το χώρος που βρισκόμαστε τώρα, το κάστρο, το οποίο μέσα είναι από τα μεγαλύτερα σε έκταση της Μεσογείου, είναι πάνω από 100 στρέμματα, άρα λοιπόν υπάρχουν αρκετά στοιχεία που μπορεί να δει κάποιος μέσα. Από εκεί και πέρα είναι και η παραλία μας, είναι και ο πύργος ο οποίος είναι στο νότιο μέρος του κάστρου, το Μπούρτζι όπως το λέμε εμείς, που είναι και αυτό ένα ενδιαφέρον σημείο. Και βέβαια μία ωραία βόλτα στους δύο κεντρικούς δρόμους της Μεθόνης, οι οποίοι κεντρικοί δρόμοι είναι σύμφωνα με σχέδιο των Γάλλων μετά την απελευθέρωση του στρατηγού Μεζόν που είχε έρθει εδώ. Μάλιστα έχουμε και αυτό το σχέδιο, όπου η Μεθόνη βγήκε από το κάστρο που ήταν μέσα, γιατί η πολιτεία ήταν μέσα, ολόκληρη πολιτεία, και χτίστηκε, άρχισε να χτίζεται έξω. Ποιες αρετές θα ήθελες να φέρουν αυτά τα νέα μυαλά που περνάνε από τα χέρια σου? Πρώτα απ' όλα το σεβασμό. Και αυτό τους μαθαίνουμε, να σέβονται το διπλανό τους, να σέβονται τους ανθρώπους τους, την οικογένειά τους, σίγουρα το σεβασμό, και από εκεί και πέρα την αγάπη για τον τόπο τους, την αγάπη για όλα τα ενδιαφέροντα που μπορούν να έχουν σε αυτό το μέρος το οποίο ζουν. Και αυτό τον αέρα. Και αυτό τον αέρα είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε στο νότιο-δυτικότερο άκρο της πυρωτικής Ελλάδας, νότιο Ιόνιο, και είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα η Σωροκάδα μας πιάχνει πάρα πολύ. Σωροκάδα δηλαδή? Νότιο-ανατολικός. Α, έτσι το λέτε. Σωρόκος. Σωρόκος. Ναι. Η Δυτική Μεσσηνία είναι ένας τόπος ο οποίος κρύβει πολλές ομορφιές. Προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε μερικές από αυτές. Το ταξίδι συνεχίζεται, το συγκεκριμένο όμως ολοκληρώθηκε εδώ. It's all in our hands, this life of time. Let's give unto us all. Δεν ξεχνάμε πως αυτό το επεισόδιο από τη Μεσσηνία και όλα τα προηγούμενα του Χωρίς Χάρτη με την όμορφη παρέα του μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube. Δεν ξεχνάμε να κάνουμε εγγραφή και like. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Change the chain.